Τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης στην υπηρεσία των πολιτών. 500 κέντρα απλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία από αυτά λειτουργούν στην Κύπρο, στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο. Προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση και κατανοητές πληροφορίες σε πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής. Ως φοιτήτρια με ενδιαφέρουν οι τομείς και οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τη φοιτησή μου στο εξωτερικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυριότεροι τομείς που με ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα περιβάλλοντος, καθώς και εργασίας και φοιτησής. Θέλω να ρωτήσω για τα δικαιώματα μου σαν συνταξιούχος Ευρωπαίος πολίτης. Στη Λεμεσό το κέντρο πληροφόρησης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο της πόλης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βρίσκεται στην παραλιακή απέναντι από το Μόλο. Το Europe Direct Λεμεσού συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς για να διευρύνει την επαφή του με τους πολίτες. Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ στην εκδήλωσή μας στο κτίριο που στεγάζει το νεοσυσταθέν γραφείο Europe Direct Λεμεσού. Φιλοδοξούμε ότι το γραφείο που εγγενιάζουμε τώρα, το Europe Direct, θα δώσει αυτήν την όθεση σε αυτόν που ονομάζουμε ενεργό πολίτη. Ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να έχουν φωνή οι πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα να έρχεται η πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες. Στη Λάρνακα το Europe Direct στεγάζεται στην παραλία των Φινικούδων. Στα κέντρα πληροφόρησης οι πολίτες μπορούν να μάθουν για πολλά θέματα. Από τα δικαιώματα των επιβατών, τις σπουδές, την υγειονομική περίθαλψη, μέχρι την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τα θεσμικά όργανα. Επισκεπτόμαστε τα σχολεία, τόσο σε δημοτικά, όσο και σε γυμνάσια και λύκεια, και παρέχουμε ενημέρωση στους μαθητές αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δυνατότητες μελλοντικής εκπαίδευσης εντός της Ένωσης. Είμαι δασκάλα, οπότε ψάχνω να βρω διάφορες πληροφορίες που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα, για παράδειγμα το Comenius. Μέσω του Europe Direct έχω ενημερωθεί για την ιστοσελίδα γωνιά του εκπαιδευτικού, όπου αντλώ εκπαιδευτικό υλικό για το σχολείο. Στην Πάφο, ο Δήμος της πόλης είναι και πάλι αυτός που έχει την πρωτοβουλία για την ενημέρωση των πολιτών. Το Europe Direct Πάφο στεγάζεται στο κτίριο της παλιάς ηλεκτρικής. Το κοινό που επισκέπτεται το κέντρο μας μπορεί να πάρει πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα, τα δικαιώματά του στην Ευρώπη, αλλά και να έρθει και σε άμεση επαφή με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κέντρα Europe Direct λειτουργούν ως ένας τόπος συνάντησης των πολιτών με εκπροσώπους της πολιτείας και των ευρωπαϊκών οργάνων. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και οργανώνουν εκδηλώσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να συζητήσουν, να διαβουλευτούν και να εκφράσουν τις απόψεις και ανησυχίες τους για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο με δική τους ιστοσελίδα, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε αυτά τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και με προσωπικές συναντήσεις. Αρχικά τηλεφωνικώς και στη συνέχεια με μια ανάμεση επαφή στον ίδιο τον χρόνο που στεγάζεται το γραφείο. Προτιμώ να επισκέπτομαι το κέντρο προσωπικά για να παίρνω τις διάφορες εκδόσεις και να συζητώ με το προσωπικό. Με συνάντηση προσωπική, ο πολίτης, ο δημότης, ο ενδιαφερόμενος συζητά μαζί με τους λειτουργούς μας τα διάφορα ζητήματα που τον απασχολούν και παίρνει στοχευμένη ενημέρωση. Το μυαλό των περισσότερων πολιτών στρέφεται στην οικονομική κρίση. Αναζητεί απαντήσεις σε άμεσα προβλήματα, δουλειές, υποτροφίες, ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Εγώ θέλω να μάθω πληροφορίες για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Θέλω να μάθω για προγράμματα ανταλλαγής νέων. Στο Europe Direct, στη Λεμεσό, την Πάφο και τη Λάρνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι σας ενδιαφέρει και σας απασχολεί σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.